Ναι, ένα μεγάλο, μεγάλο πανίνιο ρεκόρ στη σφυροβολία. Αυτή η επίδοση είναι σίγουρα και μία από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο στην κατηγορία των εφήβων. Είναι πολύ καλές οι επιδόσεις που γίνονται. Ο αγώνας αυτός είναι καταξιωμένος. Οι αθλητές υπολογίζουν τον αγώνα και ετοιμάζονται για αυτόν τον αγώνα. Και είναι πολύ καλές οι επιδόσεις αν αναλογιστούμε ότι είναι και πολύ νωρίς η σεζόν. Είναι η αρχή της σεζόν. Μέχρι το τέλος θα δούμε και άλλες καλές επιδόσεις, είμαι σίγουρος. Πέρα από την πολύ καλή βολή του Φραντζεσκάκη, ο οποίος και πέρσι είχε κάνει πανίνιο ρεκόρ εδώ. Όλα κυλάνε ομαλά, όπως βλέπετε. Έχουμε βάλει και αγώνες για πανπέντες Β και πιστεύω ότι ο αγώνας θα εξελιχθεί, θα μείνει σαν ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ ρήψεων που έχουν γίνει ποτέ, ο Μανώλης Μανολόπουλος. Το φεστιβάλ ρήψεων είναι ένας αγώνας που έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην τοπική κοινωνία και στην περιφέρεια αθλητικά. Μην ξεχνάμε ότι η παράδοση που υπάρχει στις ρήψεις, μεγάλο ρόλο έχει παίξει αυτός ο αγώνας. Και πολλοί αθλητές που έχουν διακριθεί πανελληνίως και έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, αθλητές της περιφέρειάς μας, έχουν διακριθεί και αυτός ο αγώνας ήταν πολύ βασικό, πολύ βασικός αγώνας για την προετοιμασία τους. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ χρήσιμος, αλλά όπως είπατε και εσείς, πρέπει, είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Δηλαδή, έχουμε πιέσει το μέγιστο όσον αφορά τις συμμετοχές και τις επιδόσεις σε ελληνικό επίπεδο. Είναι καλό, με κάποια μικρή επιβάρυνση οικονομική ακόμα. Έχει δείξει τη διάθεση και η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Παυλής, ο Δήμαρχος Τρίπολης και ο κύριος Στατούλης, ο Περιφερειάρχης, να βοηθήσουν, να στηρίξουν έτσι ώστε ο αγώνας αυτός να προχωρήσει ένα βήμα σημαντικό προς τα πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς.